Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου Ιμβρίων παρουσιάζεται το σεμινάριο «Οδική ασφάλεια για μία ζωή» με εισηγητή τον κύριο Παναγιώτη Χριστοφορή. Από το 1985 μέχρι σήμερα, δηλαδή σε διάστημα 30 ετών, έχει αφανιστεί από τη χώρα μας μία πόλη 30.000 κατοίκων. Αυτά είναι νούμερα πραγματικά, δεν είναι κάποιος να έχει εφεύρει και τα λέει. Είναι πραγματικότητα, στοιχεία που υπάρχουν παντού, μπορεί να τα δει κάποιος όπου τα ψάξει. Εδώ μας έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Χριστοφορίδη, ο οποίος είναι μέλος του Συλλόγου Ιμβρίων και σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ασφαλείας. Καλησπέρα κύριε Χριστοφορίδη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με ένα τόσο σημαντικό κέραιο ζήτημα, το οποίο μαστίζει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια? Στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία ασχολήθηκα εκτενώς με θέματα ασφαλείας, υγιεινής της εργασίας και προστασίας περιβάλλοντος. Και συνεχίζω να παραμένω σε αυτό το τομέα και προσπαθώ να μεταφέρω κάποια μηνύματα τα οποία πιστεύω θα είναι χρήσιμα, ειδικά για τους νέους που καθημερινά διακινδυνεύουν τη ζωή τους κυκλοφορώντας στους ελληνικούς δρόμους. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάσατε αυτό το σημαντικό ζήτημα ήταν αυτός που ξεχώρισε το σεμινάριο και την παρουσίασή σας. Δεν ήθελα να κουράσω το ακροατήριό μου με αριθμούς και στατιστικά στοιχεία, γι' αυτό το εμπλούτησα με κάποιες διαφάνειες, με κάποια βιντεάκια, για να μπορέσει ο κόσμος να το παρακολουθήσει πιο άνετα. Νομίζω ότι όντως θα το παρακολουθήσει πιο άνετα και ειδικά οι νέοι, και καλό θα ήταν να το δούνε, να δούνε αυτή την παρουσίαση. Σίγουρα, γιατί όπως είπα και σε κάποια αποστροφή του λόγου μου, υπάρχει ο κίνδυνος από τους θανάτους και από τους τραυματισμούς των νέων να έχουμε μείωση του πληθυσμού λόγω αυτών των συνθήκων που επικρατούν στους δρόμους. Η κυρία εδώ έμεινε από βενζίνη. Πήγε στο κρατήριο, γέμισε στο πετόνι και πάει να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό σου. Και κρατάει ένα τσιγάρο. Τίποτα. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Παπαθεοδόρου Γεώργιο, πρώτος αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ιμβρίων. Καλησπέρα κύριε Παπαθεοδόρου. Καλησπέρα. Πώς σας φάνηκε η παρουσίαση του κύριου Στοφορίδη? Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική παρουσίαση, πολύ συγκεκριμένα, με πολύ καλά παραδείγματα, και ουσιαστικά είναι κάποια πράγματα που μας θύμισε, που λίγο πολύ όλοι τα ξέρουμε και πολλές φορές τα ξεχνάμε. Βέβαια, αυτά που είδαμε είναι ότι δυστυχώς τα νούμερα για τη χώρα μας είναι τραγικά. Γενικώς δεν έχουμε καλή συμπεριφορά και ειδικά με τα παιδιά δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Και το χειρότερο απ' όλα βέβαια είναι ότι το κράτος δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Και όλοι σίγουρα πρέπει να βελτιωθούμε, τουλάχιστον να μειώσουμε αυτό το κακό. Εσείς ως οδηγός θεωρείτε δηλαδή τη συγκεκριμένη παρουσίαση, γιατί εγώ είδα την παρουσίαση, θεωρώ ότι προσέγγισε το ζήτημα με ένα πάρα πολύ απλό και κατανοητό τρόπο. Συμφωνώ απόλυτα. Ήταν γενικά εξαιρετική παρουσίαση. Και στην ουσία μας θύμισε πράγματα που πολλές φορές λέμε ότι τα κάνουμε και στο δρόμο κάπου ξεχνάμε να τα κάνουμε.
από το Σύλλογο Εμβρίων για το nstv.gr, Ευαγγελία Ουζουνίδου.